Πάμε τώρα στον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, τον κύριο Χρήστο Ανδρέου. Καλό μεσημέρι, κύριε Ανδρέου. Καλό μεσημέρι, κύριε Σαν. Λοιπόν, ακούσατε πριν και τον κύριο που μιλούσαμε για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έχει κάνει και παραγγελίες η αστυνομία, διότι αντιλαμβάνομαι ότι είναι μέσα στο σχέδιο να αγοράσουν και οι διάφορες υπηρεσίες ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και πολύ περισσότερο, όπως μας εξήγησε, ότι θέλει ειδικό χειρισμό σε περίπτωση δυστυχήματος η μπαταρία του ηλεκτρικού. Θα πρέπει και οι αστυνομικοί, αντιλαμβάνομαι, να σιγά σιγά να προετοιμάζονται. Σίγουρα θα τύχουν και ειδική εκπαίδευση. Δεν είμαι ενήμερος ακριβώς για το τι θα ακολουθήσει η αστυνομία, αλλά έχω την εντύπωση ότι ναι, υπάρχει μια παραγγελία όσον αφορά ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην αστυνομία, αρχικά με μικρά αυτοκίνητα για τα οποία θα κινούνται εντός των πόλεων. Ναι. Λοιπόν, τώρα κύριε Ανδρέου, να δούμε. Είχαμε πριν φιλοξενήσει και την Επίτροπο Προσωπικών Δεδομένων για αυτό το θέμα που ακόμη εγείρεται. Ένας διαχειριστής σε ένα κέντρο, σε ένα χώρο εστίαση, σε ένα μπαρ κλπ., πέρα από τον έλεγχο του SafePass, μπορεί να ζητά και την ταυτότητα για ταυτοποίηση, αν θέλετε, του κατόχου του SafePass. Ναι, σύμφωνα με τα διατάγματα, κυρία Σάβα, ναι, εκεί και όπου χρειάζεται, θα πρέπει το πρόσωπο το οποίο έχει οριστεί από τον ιδιοκτήτη ή τον διευθυντή του συγκεκριμένου χώρου να προχωρεί και σε έλεγχο ώστε να ταυτοποιείται ποιο πρόσωπο παρουσιάζει το σχετικό πιστοποιητικό. Αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καθημερινά μεταβαίνουν σε συγκεκριμένο σημείο, δεν χρειάζεται αυτή η διαδικασία. Ναι. Όμως, αν κάποιος ο οποίος δεν παρουσιάζει, δεν τον γνωρίζει και θα πρέπει να γίνεται ταυτοποίηση, θα πρέπει να ζητείτε ταυτότητα. Τις τελευταίες υποθέσεις, κύριε Ανδρέου, που έχετε εντοπίσει εσείς και καταγγείλει τους όσους προσπαθούσαν να παραπλανήσουν δίνοντας το self-test άλλου, ήταν μετά από υπόδειξη κάποιου διαχειριστή ή πήγατε εσείς και κάνατε έλεγχο σε ένα μαγαζί και το βρήκατε? Στις περισσότερες των υποθέσεων ήταν μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο των μελών της αστυνομίας. Και συγκεκριμένα μπορώ να σας πω ότι τις πρόσφατες υπήρχαν δύο το Σαββατοκυριακό και ακόμα μία τρίτη περίπτωση την περασμένη εβδομάδα, όπου είχαν εντοπιστεί εισάριθμα πρόσωπα τα οποία είχαν παρουσιάσει ψηφιακά πιστοποιητικά SafePass, τα οποία ανήκαν σε άλλα πρόσωπα. Ναι. Και έχουν συλληφθεί πέραν τα δικαιώματα. Τουλάχιστον ήταν του ίδιου φίλου, κύριε Ανδρέου, διότι την ώρα που το ελέγχεις γράφει το όνομα. Δεν ήταν, ναι, ας πούμε, γυναίκα και ήταν άντρας. Ήταν του ίδιου φίλου, αλλά όταν ο αστυνομικός, τα μέλη μας ζήτησαν ταυτοποίηση, διαπίστωσαν ότι τα πιστοποιητικά τα οποία είχαν παρουσιάσει ήταν άλλων προσώπων. Και να αναφέρουμε ότι, όπως είχα πει και προηγούμενα, πέραν των αδικημάτων που διαπράττονται στη βάση της νομοθεσίας όσον αφορά τον νόμο περί λιμοκάθαρσης, διαπράττουν και άλλα ποινικά δικήματα, όπως αυτό της πλαστοπροσωπίας ή και κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, σοβαρά δικήματα που προνοούν φυλάκιση μέχρι για 3 χρόνια, κυρία Σάβα. Ναι. Πείτε μου κάτι για αυτές τις περιπτώσεις. Έγινε ο έλεγχος από μέλη της δύναμης. Είναι πρόστιμο, είναι στο πρώτο αδίκημα, όχι αυτό που μου είπετε εκτός των διαταγμάτων, είναι 300 ευρώ για αυτό που εντοπίζεται με άλλο το SafePass. Όταν εντοπίζεται με άλλο το SafePass, όπως σας έχω πει, διαπράττονται και ποινικά δικήματα, ναι, τα οποία είναι πολύ πιο σοβαρά. Ναι, αλλά και το διάταγμα που το ρωτάω, γιατί είδα ότι επιβάλλονται πρόστιμα και στους ιδιοκτήτες που δεν ήλεξαν, δηλαδή. Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις είχαν αναγγελθεί και ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν προέβηκαν στο σωστό έλεγχο. Ναι. Ή δεν είχαν προχωρήσει καθόλου σε έλεγχο. Το λέω, κύριε Ανδρέου, ότι δεν ξέρω αν είναι ενήμεροι οι άνθρωποι. Στους πλήσιους χώρους που διακινούμαστε δεν ζητάνε ταυτοποίηση. Μήπως δεν είναι καλά ενημερωμένοι ότι πρέπει να το κάνουν και αυτό? Εντάξει, κοιτάξτε, αυτό είναι ξεκάθαρο στο διάταγμα. Ναι. Και θεωρώ ότι ο κάθε επιχειρηματίας θα πρέπει να ενημερώνεται. Είναι στο διαδίκτυο, είναι στην ιστοσελίδα του PIO, που είναι όλα τα διατάγματα, κατευθυντήρες γραμμές του Υπουργείου Υγείας, όπου ο κάθε επιχειρηματίας έχει την ευθύνη να ενημερώνεται σωστά. Ναι. Και εμείς έχουμε πει αρκετές φορές, έχουμε ρωτηθεί πολλές φορές αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα. Και είπαμε ότι στη βάση των διαδραγμάτων θα πρέπει να γίνεται σωστός έλεγχος. Δηλαδή, ναι, προφανώς κάποιο πρόσωπο το οποίο μεταβαίνει σε ένα σημείο και δεν το γνωρίζουμε. Και αυξάνετε τους ελέγχους, κύριε Ανδρέου, αυτές τις μέρες που είναι σε ισχύ αυτό το αυστηρό SafePass μόνο για τους εμβολιασμένους? Κάνετε περισσότερους ελέγχους? Τι διαπιστώνετε γενικά? Σίγουρα. Προχωρούμε σε ελέγχους και εμείς, σε συνεργασία με τις υγειονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, προχωρούμε σε πιο στοχευμένους ελέγχους, σε σημεία τα οποία υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μετάδοσης του ιού. Όπως για παράδειγμα, σε νυχτερινά κέντρα ή σε χώρους εστίασης, όπου μεταβαίνουν εκεί είτε νεαρά πρόσωπα, είτε άλλα πρόσωπα τα οποία, η χώρα είναι τέτοια, υπάρχει περισσότερος κίνδυνος εξάπλωσης του ιού. Εκεί προχωρούμε
σε ελέγχους, προχωρεί η αστυνομία δειγματοληπτικά και από μόνη της, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις είχαμε λάβει και πληροφορίες από κόσμο ότι προφανώς σε κάποια σημεία δεν τηρούνταν τα μέτρα, αλλά και από τους ίδιους επιχειρηματίες. Είχαμε περιπτώσεις όπου μας ενημέρωναν ότι κάποια πρόσωπα τα οποία μετέβαιναν στους χώρους τους αρνούνταν τον έλεγχο και αναγκαστικά η αστυνομία παρέμπαινε σε τέτοια περιστατικά. Κάνατε μέσα στο Σαββατοκυριακό έλεγχους εκεί που είχε γαμήλια δεξίωση κλπ. Για να διαπιστώσετε τα νέα μέτρα που δεν επιτρέπουν σε ανεμβολίαστους να παντρεύονται. Είχαμε προχωρήσει σε ελέγχους. Ναι, έχουν γίνει 8.000 έλεγχοι κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Έχουν προκύψει 19 καταγγελίες όσον αφορά υποστατικά και άλλες 60 καταγγελίες όσον αφορά πρόσωπα. Ναι. Όσον αφορά τα υποστατικά, είχαμε εντοπίσει διάφορες παραβάσεις. Η πιο σοβαρή ήταν μια υπόθεση στη Λεμεσό, όπου υπήρξε ένα πάρτι σε ένα χώρο όπου φαίνεται ότι δεν τηρούνταν τα μέτρα. Εντοπίστηκαν κάποια πρόσωπα τα οποία δεν είχαν στην κατοχή του SafePass και είχαν προχωρήσει την καταγγελία του υπεύθυνου του μέρους εκεί σε ύψος 8.000 ευρώ. Ενώ αναφέρω και την περασμένη εβδομάδα. Υπήρξαν και άλλες σοβαρές καταγγελίες, κυρίως σε καφετέριες. Είχαν εντοπιστεί τρεις καφετέριες όπου είχαν προχωρήσει σε καταγγελίες και 4.000 ευρώ και σε 8.000, ενώ σε ένα υποστατικό το οποίο ήταν ένα κατάστημα πώλησης έντισης, μεγάλο υποστατικό, ήταν η δεύτερη φορά που εντοπιστεί για να παραβιάζει τα μέτρα και είχε καταγγελθεί με το ποσό των 16.000 ευρώ. Ναι. Σοβαρές παραβιάσεις. Το 16.000 ευρώ ήταν το υψηλότερο ήταν πρόστιμο. Η δεύτερη φορά. Ήταν η δεύτερη φορά είναι που το πιο ψηλό μέτρα, που έχετε επιβάλει μέχρι σήμερα, είναι και από τις 16.000. Ναι, δεν υπάρχει μεγαλύτερο. Είναι αναλόγως των τετραγωνικών μάλιστα. Οι καταγγελίες είναι 8.000 και σε περίπτωση δεύτερης και τρίτης φοράς το εξώδικο καταγγελία διπλασιάζεται. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο, κύριε Ανδρέου. Μας είπατε σε χώρους εστίασης, κέντρα αναψυχής κλπ. Εκκλησίες ελέγχει κανείς? Βεβαίως, ελέγχουμε και εκκλησίες. Και δεν διαπιστώνεται κάτι? Το τελευταίο χρονικό διάστημα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια συμμόρφωση όσον αφορά τις εκκλησίες. Υπήρξαν και καταγγελίες παλαιότερα, κύριε ναι. Σάβα. Δηλαδή, εκεί που εντοπίζονταν παραβιάσεις, προχωρήσαμε και σε καταγγελίες. Ναι. Όμως γίνονται και έλεγχοι σε εκκλησίες. Επαναλαμβάνω, η αστυνομία, δεν απαντάστε, υπάρχουν πολλά καθήκοντα αυτή τη χρονική περίοδο. Επικεντρωνόμαστε κυρίως σε χώρους όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος. Εκεί όμως που εντοπίζεται οτιδήποτε, εμείς καλούμε τον κόσμο να είναι υποβοηθητικός και να μας ενημερώνει. Και να αναφέρουμε ότι δεν είναι μόνο η αστυνομία που ασχολείται με τους ελέγχους αυτούς. Ναι. Υπάρχουν και άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες καθηκόντως προχωρούν επίσης στους ελέγχους αυτούς. Ναι, αντιλαμβάνομαι ρώτηση για την Εκκλησία, γιατί πέραν από το Άββατο στα περιοριστικά μέτρα έχει να κάνει και ποιος άλλος θα την ελέγξει. Δεν είναι ούτε υγειονομικές υπηρεσίες ούτε κανείς άλλος. Εσείς φαντάζομαι είστε για τις αστυνομίες. Ναι. Στις εκκλησίες η αστυνομία προχωρήσει ελέγχους. Ναι. Λοιπόν, τώρα επειδή γίνονται σκέψεις, δεν ξέρω κιόλας αν ερωτάτε η αστυνομία ή αν έγινε ποτέ αυτό για το τι μπορείτε κιόλας. Λαμβάνονται τα μέτρα, τα περιοριστικά, πέραν που το πόσο αποδίδουν είναι άλλου παπαυαγγέλιο. Αλλά σε συναθρήσεις οικίες εν ώψη ορτών, που πόσα άτομα θα είναι κλπ. Θα μπορείτε εσείς να ελέγχετε, να μετράτε στο σπίτι πώς είναι, όπως και τις προηγούμενες χρονιές? Ναι. Κοιτάξτε, αυτό έγινε και παλαιότερα. Επαναλαμβάνουμε, εμείς στη βάση του συντάγματος, η αστυνομία για να μεταβεί σε ένα χώρο, ειδικά σε κατοικία, είναι κάποιες περιστάσεις οι οποίες στη βάση του συντάγματος είναι μετά από ένταλμα έρευνας, είτε αν κινδυνεύει οποιοδήποτε. Εμείς, αν διαπιστώνουμε ή τουλάχιστον υπάρχει πληροφορία ότι παραβιάζονται οποιαδήποτε μέτρα στη βάση της νομοθεσίας, εμείς θα προχωρούμε στους ελέγχους. Δηλαδή, είτε με τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη θα προχωρούμε σε ελέγχους, είτε στη βάση δικαστικού ενταλμάτος έρευνης. Ναι. Εμείς ευελπιστούμε ότι θα τηρούνται τα μέτρα, κύριε Σάβα, και δεν θα χρειαστεί επέμβαση της αστυνομίας οπουδήποτε. Ναι. Πείτε μου κάτι τελευταίο, κύριε Ανδρέου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εξετάζεται κάτι σοβαρό που να έχει να κάνει με την πανδημία, είτε είναι τα μέτρα που δεν εφαρμόζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και ανησυχητικά σε κάποιους χώρους, είτε έχει να κάνει, αντιλαμβάνομαι ότι θα πάνε και ποινικά όσοι δεν ταυτοποιούνται ή με ψευδές παραστάσεις μπαίνουν σε χώρους που δεν επιτρέπεται. Τι είναι το πιο σοβαρό τώρα που σας απασχολεί? Κοιτάξτε, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν διάφορες υποθέσεις. Όπως για παράδειγμα, ήταν και το κλινικό εργαστήριο το οποίο διερευνούμε αυτή τη στιγμή στην Πάφο, όπου προέβαινε σε αυτές τις δειγματοληψίες κατά παράβαση των πρωτοκόλων. Υπάρχουν και αυτές οι πληροφορίες όσον αφορά τα φαρμακεία τα οποία διερευνούμε χωρίς να προκύψει οτιδήποτε. Όμως, εμάς μας απασχολεί ιδιαίτερα στη βάση των καθηκόντων μας οι έλεγχοι που γίνονται, όπως έχω πει, ιδιαίτερα στα νυχτερινά κέντρα και εκεί όπου επιδεικνύονται πλαστά SafePass με αποτέλεσμα να προχωρούμε στην ποινική δίωξη. Ναι, πόσες ποινικές διώξεις έχουμε τέτοιες, κύριε Ανδρέα?
Έχω την εντύπωση ότι τους τελευταίους 6 μήνες, αναφορικά, αν μιλάτε για τα πλαστά σε Ναι. έκφαση, είχαμε 11 τέτοιες υποθέσεις τους τελευταίους 6 μήνες. 11 λέτε, ναι. Μάλιστα. Σας το ρωτώ γιατί τώρα μου στέλνει κάποιος τηλεθεατής, αναπόφευκτα, κάθε φορά που σχολιάζεται κάτι, ο κύριος Ανδρέου λέει για πρόστιμα, για πλαστά έγγραφα και την ανάλογη τιμωρία. Για το Γιαννάκη έγινε κάτι τόσο καιρό που το μελετούν και το ψάχνουν ή απλά χρονοτριβούν? Είναι η ερώτηση που κάνουμε κάθε φορά. Δεν είναι ακριβώς η ίδια υπόθεση. Είναι όμως κάτι που διερευνά. Το περιμένατε από την Αμερική κάποια στοιχεία για το πτυχίο, κύριε Ανδρέου. Εσείς ή η νομική υπηρεσία, δεν ξέρω ποιος. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι, κυρία Σάβα, μου επιτρέπετε, ναι. Γιατί είχαμε δει και μια ανάρτηση σε ένα μέσο κοινωνική δικτύωση, οι οποίοι φαίνεται δεν είναι ενημερωμένοι σωστά και συγκρίνουν ανώμια πράγματα. Ναι. Αναφέρονται για υποθέσεις 27χρονες όπου εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή της πλαστό, παραποιημένο πιστοποιητικό. Εκεί η αστυνομία, καθηκόντος το μέλος της αστυνομίας, όπου εντοπίζει ποινικό αδίκημα, είναι υποχρεωμένο να προχωρήσει αυτό χωρίς σύλληψη. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό, αν δεν το προχωρήσει, αν δεν προχωρήσει αυτό χωρίς σύλληψη, διαπράττει αδίκημα το ίδιο το μέλος της αστυνομίας. Όσον αφορά την υπόθεση Γιαννάκη, στην οποία αναφέρεστε, ήταν τέτοια τα δεδομένα, όπου η μαρτυρία που είχαμε από την αρχή δεν προνοούσε οποιαδήποτε σύλληψη. Και ενδεχομένως, αν προχωρούσαμε σε εντάλματα σύλληψης, ενώ αν είχαμε αποταθεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο, σίγουρα τα εντάλματα θα απορρίπτονταν. Όμως, επαναλαμβάνω, κάθε υπόθεση είναι διαφορετική. Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση αυτή, γιατί καθυστερεί, είναι ξεκάθαρο. Εμείς αναμένουμε και έχουμε προχωρήσει σε πολλές υπενθυμίσεις με αίτημα δικαστικής συνδρομής σε τρίτη χώρα, όπου αναμένουμε αυτή την απάντηση, η οποία αποτελεί συστατικά ως στοιχείο του αδικήματος. Ναι, χωρίς την και απάντηση δεν αυτή, έχουμε κυρία Σάβα, προξενείο, δεν έχουμε πρεσβεία στην Αμερική να ρωτήσει, να ζητήσει αυτά τα βεβαίως, στοιχεία. Βεβαίως, αλλά αντιλαμβάνεστε, ναι. Δεν είναι από το χέρι το δικό μας. Έχουμε μάλιστα προχωρήσει, επαναλαμβάνω, σε πολλές υπενθυμίσεις. Όταν έχουμε την απάντηση, η υπόθεση αυτή θα προχωρήσει. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι, δεν υπάρχει άλλη. Σας ευχαριστώ, αλλά βλέπετε τους πολίτες πώς συγκρίνουν, κύριε Ανδρέου. Απλά να, ναι, για να να σας πω κάτι, κυρία Σάβα, ναι, όμως. Ναι. Όταν η αστυνομία καταχωρεί υποθέσεις και δεν είναι σωστές ενώπιον του δικαστηρίου, οι υποθέσεις αυτές. Πάλι κρίνετε, έχετε δίκιο. Δεν απλά θα είναι καλό να χτυπάμε καμπανάκι. Σας ακριβώς, ευχαριστώ. Ακριβώς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να ευχαριστώ. Έχετε. Ευχαριστώ πολύ.